Από το τραγικό δυστύχημα χθες στην Εγνατία Οδό που στήχησε τη ζωή σε 5 ανθρώπους. Από τους 32 τραυματίες τώρα, 4 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και 9 έχουν πάρει εξιτήριο. Και ενώ οι έρευνες για την απόδοση ευθυνών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τόσο ο Ρουμάνος οδηγός της Νταλίκας όσο και ο υπεύθυνος της εταιρείας που εκτελούσε τα έργα πήραν σήμερα από τον ανακριτή Βέρειας προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη. Η κόρη μου είναι στην Ταϊκή Χαροπαλίβηνα. Και μου βγαίνουν μερικοί και μου λένε ότι τα μέτρα είναι επαρκή. Δεν τρέπονται. Παραπαρτηθούν όλοι. Είχα την τύχη να έχουν σταματήσει 20 μέτρα πιο μπροστά από εκεί που κατέληξε η Ταλίκα τελικώς. Λίγο ακόμα και θα μας είχε καπακώσει. Μία ημέρα μετά τη φωνική καραμπόλα στην Εγνατία Οδό που κόστισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους και τραυμάτισε 30, το σοκ όσων βρέθηκαν εκεί παραμένει ισχυρό. Μαζί και τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα που προκάλεσε το πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα δυστύχημα. Ήταν πρωτόγνωρο και για μας αυτό που συνέβη. Άμορφες βάσεις αυτοκινήτων να είναι στον δρόμο σκορπισμένα. Η Νταλίκα να καίγεται, δίπλα να καίγεται το Ιωταχή μέσα από ανθρακωμένο άτομο. Και ήταν μια δραματική κατάσταση. Τα δύο παιδιά ηλικίας 4 ετών και 16 μηνών διέφυγαν τον κίνδυνο. Ωστόσο, τρεις τραυματίες, μία 18χρονη και δύο άνδρες 22 και 64 ετών, δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Χθες ήδη έγιναν 11 χειρουργία και μάλιστα δύο μεγάλα χειρουργία, 5-6 μεγάλης μεσαίας κλίμακας και στη συνέχεια ακολούθησαν τα ορθοπαιδικά. Πολλοί από τους οδηγούς που βρέθηκαν στο σημείο στάθηκαν τυχεροί καθώς την ώρα του ποτηλιαρίσματος είχαν εγκαταλείψει τα οχήματά τους. Με αποτέλεσμα να δουν από ασφαλή απόσταση την Ταλίκα να λιώνει κυριολεκτικά τα σταματημένα αυτοκίνητα. Είδαμε μια Ταλίκα να έρχεται στα αυτοκίνητα πάνω, να τσαλακώνει τα αυτοκίνητα, πραγματικά λες και ήταν ψεύτικα. Κόσμος να φωνάζει, να ουρλιάζει. Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι ότι περάσαμε το στιθέο το μεσαίο στην απέναντι μεριά γιατί δεν ξέραμε πού θα σταματήσει. Ο 39χρονος Ρουμάνος οδηγός που το μεσημέρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Πίσω μας βλέπετε ότι απέμεινε από το επικαθήμενο φορτηγό που κουβαλούσε 19 τόνους με σταφύλια και τυλίχθηκε στις φλόγες πέφτοντας επάνω σε δεκάδες αυτοκίνητα στην Εγνατία Οδό. Ο 39χρονος Ρουμάνος οδηγός υποστήριξε πως έκανε νοήματα στους σημεοφόρους ότι δεν πιάνουν τα φρένα του, όμως κανείς δεν τον κατάλαβε. Όταν ένα φορτηγό δεν μπορεί να κρατηθεί, αδερφούλα, ή κοπήκανε τα φρένα τον άνθρωπο ή ζεσταθήκανε και δεν κουμαντέρνεται το αυτοκίνητο. Αυτό να σας το πω εγώ ειλικρινά. Εκ των υστέρων, όταν είδα τον οδηγό, κατάλαβα ότι ήταν ένας άνθρωπος που όταν φλεγόταν το όχημα καθόταν ακριβώς δίπλα μου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και ο 42χρονος υπεύθυνος της αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης των εργασιών στην Εγνατία Οδό, ο οποίος κατηγορείται για αδικήματα περί συγκοινωνιών. Έπρεπε να γίνει εκτροπή της πορείας 500 μέτρα πριν το σημείο που γινόταν αυτά τα έργα. Σήμανση. Το οποίο δεν έγινε, αλλά έγινε μετά. Η σήμανση προδιαγράφεται. Το τι σήμανση προδιαγράφτηκε σε σχετική μελέτη, αν έγινε, αυτό θα προκύψει από την δικογραφία. Μέσα στα τούνελ, μια φωτεινή σήμανση που ενημέρωνε ότι σε 7 χιλιόμετρα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ότι έπρεπε να μειώσουμε την ταχύτητα. Δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει, το βλέπουμε συχνά αυτό. Προφανώς μπορεί να είχαν κλειστεί μια λωρίδα. Δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο. Ο 42χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη και όπως και ο οδηγός θα παραμείνει υποκράτηση μέχρι και την απολογία του. Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την Ελένη Ιατρού που βρίσκεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου βρίσκονται αρκετοί από τους τραυματίες. Να δούμε πρώτα τα νεότερα για την εξέλιξη της υγείας σου, Ελένη. Ο τραγικός απολογισμός μέχρι στιγμής είναι 5 νεκροί, 32 τραυματίες. Από αυτούς οι 3 φαίνεται ότι έχουν διαφύγει τον κίνδυνο ουσία. Δεν είναι πλέον σε κρίσιμη κατάσταση. Η κατάστασή τους έχει μεταβεί πλέον στο στάδιο της σοβαρής. Αυτό είναι το ευτύχημα για τους 3 οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Έχει έπασε μικρή απόσταση από εδώ. Ενώ είχαμε μια πολύ σοβαρή δοκιμασία για μια οικογένεια από την Καστοριά. Εδώ στο νοσοκομείο Γεννηματάς λέμε τα δύο τελευταία 24 ώρα ότι νοσηλεύονται 2 αγόρια, 2 αδελφάκια 4 ετών και 16 μηνών. Ευτυχώς, χωρίς να είναι σοβαρά, είναι πάρα πολύ ελαφρά τραυματισμένα. Το μεγάλο όμως το 4χρονο έχει υποστεί σοκ. Γιατί? Γιατί μέσα στο αυτοκίνητο με τη μαμά και τον μπαμπά που επέβαιναν, που τραυματίστηκαν και αυτοί, ήταν και οι 18χρονοι ξαδέλφοι τους, η ανιψιά δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να είναι διαφορετικά με όλα αυτά που αντίκρισαν? Και στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε, Ελένη, πλάνα που μας έφτασαν πριν από λίγο από τα πρώτα λεπτά της τραγωδίας και εδώ
Βλέπουμε οι φωτιές που βλέπουμε πριν από λίγο, θα τις ξαναδούμε. Είναι οι φωτιές από την Ταλίκα και οι πρώτες στιγμές πανικού. Οι πρώτες στιγμές του πανικού. Να, εδώ βλέπουμε λοιπόν την Ταλίκα. Πρώτη στιγμή του πανικού, γι' αυτό και είναι χαρακτηριστικές οι φωνές που ακούμε. Εσία είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι έχει συμβεί. Ο ένας σπέβδει να βοηθήσει τον άλλον. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι είχαν κατέβει από τα αυτοκίνητα και που είναι. Βλέπουμε ανθρώπους να προσπαθούν να απεγκλωβίσουν άτομα από αυτοκίνητα. Είναι συγκλονιστικές αυτές οι εικόνες. Ξαναλέω, είναι οι πρώτες φορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ακριβώς. Τους μεταφέρουν σε πάνω από τη διαχωριστική νησίδα. Δεν έχουν έρθει ακόμα τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ. Προσπαθεί ο ένας να δώσει την πρώτη βοήθεια στον άλλον, ακόμα και να τους απεγκλωβίσουν μέσα από τα αυτοκίνητα αυτούς που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένοι. Βλέπουμε είναι εδώ να μεταφέρονται τραυματίες. Το φορτηγό καίγεται. Τα αυτοκίνητα μοιάζουν πραγματικά σαν να είναι παιχνίδια. Πάρα πολύ σκληρές αυτές οι εικόνες. Νομίζω ότι συγκλονίζουν και δίνουν και το μέγεθος αυτής της φωνικής καραμπόλας που όλοι λένε ότι είχαν άγιο, γιατί αν όσοι είχαν κατέβει από τα αυτοκίνητα για να ξεμουδιάσουν βρισκόντουσαν μέσα, τότε ο αριθμός δυστυχώς θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Μπορούμε να σας δώσουμε κάποια στοιχεία της δικογραφίας τα οποία έχουν έρθει στη διάθεσή μας. Τι ισχυρίστηκε ο 39χρονος Ρουμάνος οδηγός λοιπόν. Ο 39χρονος Ρουμάνος οδηγός είπε ότι στα 7 χιλιόμετρα είδε την πινακίδα που τον ενημέρωνε ότι εκτελούνται έργα και έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας και πρέπει να μειώσει ταχύτητα. Χρησιμοποίησε όλα τα συστήματα πέδησης. Τι σημαίνει αυτό? Χρησιμοποίησε το φρένο, το χειρόφρενο, την ταχύτητα. Άλλοτε πιάνανε, άλλοτε δεν πιάναν. Δεν κατάφερε όμως με τους 40 τόνους μεικτό φορτίο που είχε, 20 τόνους από αυτά ήταν τα σταφύλια, να μειώσει την ταχύτητα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Πέρασε από τον πρώτο σημεοφόρο και του έκανε νοήματα, ενώ ταυτόχρονα αντιλήφθηκε ότι έβγαινε καπνός από το κάτω μέρος, ίσως από τα φρένα, ίσως από τα λάστιχα, και αυτός φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει. Περνάει από τον δεύτερο σημεοφόρο, πάλι του κάνει νοήματα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι φλεγόμενο, το κινούμενο με μεγάλη, με ανεξέλεγκτη ταχύτητα φορτηγό, άρχισε να πέφτει πάνω στα αυτοκίνητα, αλλά να τα βάζει από κάτω, αλλά να τα χτυπάει δεξιά και αριστερά. Αυτό το στοιχείο, σύμφωνα με τη δικογραφία, το επιβεβαιώνει σημεοφόρος, ο οποίος υποστηρίζει ότι είδε το φλεγόμενο κινητό να πηγαίνει κατά πάνω του και άρχισε να τρέχει και να πηδάει τη διαχωριστική νησίδα προκειμένου να σωθεί. Σε ερώτηση προς το Ρουμάνο οδηγό γιατί δεν έστριψε, ο ίδιος υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο, το επικαθήμενο, δεν υπάκουε, δεν έστριβε. Αυτό ήταν ανέφικτο. Ζήτησε πολλές φορές συγγνώμη για αυτό το οποίο προκλήθηκε. Ο ίδιος είπε ότι το φορτίο του ξεκίνησε από το πριν της Ιταλίας, Κυριακή πρωί πέρασε στην Οικουμενίτσα. Τελικός προορισμός του ήταν μέσω Βουλγαρίας ή Ρουμανία. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στα φρένα επιβεβαιώνεται και από τα πρώτα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη, Ελένη. Βεβαίως είναι νωρίς και όλοι πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ερευνών. Ο εκπρόσωπος τώρα της εταιρείας τι υποστήριξε, Ελένη, ενώπιον του ανακριτή? Για τον εκπρόσωπο της εταιρείας ακόμα δεν έχει οδηγηθεί στον ανακριτή. Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και αυτός και ο 39χρονος Ρουμάνος. Ζήτησαν και πήρανε προθεσμία. Αύριο όμως στις 10 το πρωί ο 42χρονος υπεύθυνος της εταιρείας θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και εκεί πέρα θα δούμε τι υποστήριξε, τι θα υποστηρίξει. Ενώ την Πέμπτη θα παρουσιαστεί ο 39χρονος Ρουμάνος. Και βέβαια περιμένουμε ο εισαγγελέας αν θα διατάξει επιπλέον ένορκες διοικητικές εξετάσεις ή οτιδήποτε άλλο για να αναζητηθούν οι ευθύνες, ενδεχομένως για ελλειπή σήμανση ή για ό,τι άλλο κρίνει ο ίδιος αναγκαίο. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.